Καλημέρα σε όλου στην υπερήφανη Αργεντινή, τη νέα γη του Μπένο Άιρες, όπου ήρθε μετανάστη ο παππού μου τη δεκαετία του 30, αλλά ακόμα δεν αξιώθηκα να επισκεφτώ. Όμω ελπίζω ότι σύντομα θα εκπληρωθεί και αυτό το όνειρό μου. Αγαπητέ κυρίε και κύριοι, και αγαπημένο μου δόκτωρα Κριστίνα Τσαρδίκο, εμπνευσμένη πρόεδρε του θρηλυκού νόστο που δημιουργεί αυτέ τι γέφυρε πολιτισμού ανάμεσα στους λαούς της Αργεντινής και της Ελλάδας, θα ήθελα να σου εκφράσω τις βαθιές ευχαριστίες μου για τη σημερινή τιμή να με καλέσεις σε αυτό το σημαντικό συνέδριο. Το θέμα μου είναι η αρχαία ελληνική μυθολογία. Όχι όμως με την συνήθεια οπτική της λογοτεχνικής και συμβολικής αφήγησης, αλλά διερευνώντας τη μακροχρόνια, επίμονη και επίμοχθη επιστημονική αναζήτηση των ανθρώπων πίσω από αυτήν, καθώς και τις μαϊκές καταβολές της. Το 12ο και η κοσμογωνία αρσενικού και θηλυκού Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι γνωστή για τον απίστευτο πλούτο της και την αστήρευτη θεματολογία της ένα κέντημα από ποικίλε ιστορίες με πολλές παραλλαγές ή κάθε μία ανάλογα με τον τόπο που λατρεύεται ένας θεός. Μια μυθολογία μοναδική στην ιστορία του ανθρώπου γιατί είναι ανθρωποκεντρική με ανθρωπόμορφους θεούς που συμπεριφέρονται με έναν τρόπο προβλέψιμο και όχι χαοτικό. Επομένως, πρέπει εξ αρχής να θέσουμε τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε σε αυτή τη διάλεξη. Η αρχαιολληνική μύθη είναι παραμύθια. Είναι φανταστικές θεωρίες που παρηγορούν την ψυχή του ανθρώπου από τους τρόμους που του προκαλούν οι δυνάμεις της φύσης γύρω του. Μήπως οι μύθοι εκφράζουν και διατυπώνουν μια προσπάθεια επιστημονικής ερμηνείας του κόσμου γύρω μας αλλά και των μυστηρίων της ανθρώπινης ψυχής και συμπεριφοράς. Είναι πιθανό οι μύθοι να κωδικοποιούν μακραίωνες κοσμολογικές παρατηρήσεις από γενιές αφοσιωμένων παρατηρητών του σύμπαντος. Γιατί οι προϊστορικοί άνθρωποι αναζήτησαν τη συμπαντική αρμονία για να ερμηνεύσουν όχι μόνο τι συμβαίνει στη γη αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο πλούτος της αρχαιοελληνικής μυθολογίας. Θα ισχύει ένα από τα δύο. Ή οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας πολύ εφάνταστος λαός που καθημερινά έπλεκε καινούριου μύθους σε ένα λόγο τεχνικό ντελήριο, ή ο αυτός είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας πολύ μακράς παράδοσης, πολύ πιο μακραίων από οποιαδήποτε άλλη παράδοση. Το πρώτο είναι μια εύκολη και βολική λύση για όποιον επιθυμεί αδιάστες επιστημονικές αποδείξεις, όπως αρχαιολογικά ευρήματα και αγνοεί κάθε μυθολογική παράδοση. Φαίνεται μια ασφαλής λύση που μας ζητώνει από παρανοήσεις και αυθαίρετα συμπεράσματα αλλά δεν είναι και η πιο ευφυής όταν ερευνούμε γεγονότα από την προϊστορία του ανθρώπου την εποχή των προφορικών παραδόσεων και των μύθων. Είναι δηλαδή μια δογματική άποψη που διαγράφει το παρελθόν για να επικρατήσει το μέλλον. Θυμίζουμε απλά μία από τις παταγώδεις αποτυχίες των συναδέλφων μου φιλολόγων που για αιώνε ισχυρίζονταν ότι ο Τροϊκός Πόλεμος και ο Αγαμέμνονας Σιμικίνες και ο Μίνωα στην Κρήτη ήταν παραμύθια της λαϊκής παράδοσης μέχρι που ένας έμπορος, ο γερμανός αρχαιολόγος Χάινιρ Σλίμαν ανακάλυψε το 1870 τα ερείπια της Τρίας και τα ανάκτορα των Μικινών και της Κνωσού θα δούμε μάλιστα σήμερα ότι η Ιλιάδα του Ομήρου βασίζεται σε πολύ προγενέστερη μυθολογική δομή που είναι το ερμηνευτικό μοντέλο που χρησιμοποίησε ο ποιητής για να δώσει ένα νόημα στα γεγονότα. Επομένως, η λογοτεχνία και η μυθολογία βασίζονται και εμπνέονται από πραγματικά γεγονότα έστω και αν εμείς σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε με ακρίβεια τα ίχνη αυτών των διαδρομών. Αυτό θα το κατανοήσουμε καλύτερα εξετάζοντας τις αστρονομικές παρατηρήσεις και την κοσμογονία των ορφικών της πιο παράξενης και μυστικιστικής παράδοσης. Στην εποχή μας μάλιστα, μια νέα επιστήμη η γεωμηθολογία που ασχολείται με τη συσχέτιση μεγάλων γεωλογικών και κλιματικών μεταβολών στη Γη με μαρτυρίες για αυτές στη μυθολογία των λαών μας έχει προσφέρει ισχυρές αποδείξεις ότι πίσω από τους μύθους κρύβονται μεγάλα γεγονότα που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη των ανθρώπων. Πόσο βαθιά μέσα στο χρόνο πηγαίνει αυτή η μυθολογική παράδοση, κανένας δεν γνωρίζει και ούτε μπορεί να γνωρίζει για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Η τελευταία παγετονική περίοδος τελείωσε το 10.000 π.Χ μετά το κλιματικό optimum του ολόκαινου και την αύξηση της θερμοκρασίας μετά το ψυχρό μεσοδιάστημα της Γιούγκερ και μάλιστα μέσα σε 10 έως 40 χρόνια μόλις. Μέχρι τότε οι πάγοι στη Νότια Γερμανία είχαν ύψος 3.000 μέτρα. Όμως η γη δεν παγώνει ποτέ ολόκληρη. Μια λωρίδα βόρεια και νότια του Ισημερινού παραμένει χωρίς πάγους και μάλιστα με το ίδιο κλίμα όπως και σήμερα. Οι πάγοι είχαν φτάσει ως τη Βουλγαρία σήμερα, αλλά η Ελλάδα ήταν όπως σήμερα. Επομένως, πόσο βαθιά στο χρόνο πηγαίνει η ιστορία αυτών των προϊστορικών ανθρώπων. Ο κατακλισμός του Δευκαλίωνα για τους Έλληνες και ο κατακλισμός του Νόε για τους Εβραίους συνδέονται ακριβώς με τις τρομακτικές πλημμύρες που προκάλεσε το λιώσιμο των πάγων. Βλέπουμε εδώ πώς ήταν η Ευρώπη την εποχή των παγετώνων με τους πάγους να φτάνουν μέχρι τη Βουλγαρία και τις Άλπεις αλλά και τα τεράστια δάση στη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική και δεξιά Πότε έλειωσαν σιγά σιγά οι πάγοι στο Βόρειο Ατλαντικό μέχρι πριν από 20 έως 10.000 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο στους επόμενους παγιετώνες να έρθετε να ζήσετε στην Ελλάδα. Το Αιγαίο Πέλαγος ήταν μια πεδιάδα με λόφους που ζούσαν λιοντάρια και ελέφαντες. Αλλά όλα αυτά πνίγηκαν από τα νερά Μαζί με τα σπίτια, τους ναούς και τους ανθρώπους. Και τι έμεινε. Η θρύλη και η μύθη. Δηλαδή οι ιστορίες των παλιών ανθρώπων. Η έννοια της αρμονίας, της θρησκείας και της τέχνης. Όλα αυτά τα ατελείωτα χρόνια της παιδικής ηλικίας της ανθρωπότητας Τρεις μεγάλες ιδέες του ανθρώπινου πνεύματος αναπτύχθηκαν που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Την αναζήτηση του νοήματος του σύμπαντος, του κόσμου γύρω μας και της ψυχής μέσα μας. Δεν μας αρκεί καθόλου να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας, αλλά προσπαθούμε ακατάπαυστα να βρούμε ένα κεντρικό νόημα σε όλο αυτό που συμβαίνει και μάλιστα να ορίσουμε μια μουσική, μια αρμονία, των δυνάμεων που δρούν στο σύμπαν. Αυτή η τάση είναι που μας ξεχώρισε από όλα τα άλλα ζώα. Μερικές κρίσιμες στιγμές αυτή την πορεία προς τη γνώση. Ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός Πυθαγόρας από τη Σάμο πήγε στη Μέμφυδα, το σημερινό Κάιρο της Αιγύπτου, το 600 π.Χ. και θεμελίωσε την επιστήμη με το Πυθαγόριο θεώρημα το σύμπαν υπακούει σε θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές που εμείς μπορούμε να τις ανακαλύψουμε. Ταυτόχρονα όμως ανακάλυψε και τη μουσική οκτάβα που συνδέει άρρηκτα τη μουσική αρμονία με τις γεωμετρικές σχέσεις. Το σύμπαν υπακούει σε μια μουσική αρμονία που εμείς μπορούμε και να καταλάβουμε χωρίς διδασκαλία και να συνθέσουμε. Ο Ιταλός μαθηματικός Λεωνάρντο Φιμπονάτσι ανακάλυψε το 1202 την ομώνυμη ακολουθία 1-1-2-3-5-8-13-21-34 κλπ όπου κάθε αριθμός προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Αυτή όμως ήταν πιθανότατα γνωστή ήδη από τους αρχαίους Έλληνες πυθαγόριους μαθηματικούς και χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το σχεδιασμό των ελληνικών ναών όπως βλέπουμε σε μια προσαρμογή στον Παρθενώνα. Οι ίδιες μαθηματικές αναλογίες που βασίζονται στη χρυσή τομή των Πυθαγορείων θα τις βρούμε και στους πίνακες και τα γλυτά της αναγέννησης όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Το πρότυπο της αρχαιοελληνικής ομορφιάς που εκφράζει ο Ερμής του Πραξτέλη θεμελιώνεται ακριβώς πάνω σε γεωμετρικές σχέσεις. Τον άρητο αριθμό 0,666 που είναι η ακτίνα του εγγεγραμμένου κανονικού πενταγώνου στον κύκλο. Άρα Εκτός της μουσικής και οι οπτικές τέχνες θεμελιώνονται πάνω στα μαθηματικά. Αλλά η τέχνη είναι πάνω και από την επιστημονική γνώση. Είναι μια αντίληψη του κόσμου που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορεί να μας πει η επιστήμη. Γιατί η τέχνη φιλο... φιλοδοξεί να μας μιλήσει για το νόημα του κόσμου και όχι για τη δομή του μονάχ. Ένα παράδειγμα πολύ νεότερο έρχεται να μας το υπενθυμίσει αυτό. Ο Νεύτωνας ανακάλυψε ότι τα χρώματα είναι ταλαντώσεις κιμάτων κυμάτων ορισμένη συχνότητα στο καθένα, αλλά ο Γκέτε το 1810 του απέδειξε με πειράματα ότι ο ανθρώπινος οφθαλμός δεν βλέπει τα χρώματα όπως είναι, παρά τα αλλοιώνει ώστε να δημιουργείται πάντα μια χρωματική αρμονία. Η σκιά του κόκκινου στο μάτι μας γίνεται πράσινη, δηλαδή το συμπληρωματικό χρώμα του κόκκινου. Γιατί, γιατί δεν μας αρκεί να παρατηρούμε τον κόσμο, απαιτούμε να του επιβάλλουμε μια αρμονία. Τι σχέση έχουν αυτά με την επινόηση των θεών. Η θεότητα είναι η έκφραση της απόλυτης αρμονίας του σύμπαντος. Αν έχει ανθρωπόμορφα ή αφηρημένα χαρακτηριστικά είναι δευτερεύον, γιατί η διαμόρφωση της ιδέας του Θεού ως μια ύπαρξης ενοποιεί την ιδέα του σύμπαντος. Η κοσμογονία του αρσενικού θηλυκού και το δωδεκάθερο. Το πρώτο κοσμολογικό μοντέλο που θα εξετάσουμε είναι βασισμένο στο βιολογικό μοντέλο αρσενικό-θηλυκό που όμως έχει μετατραπεί σε ένα σύστημα ανταγωνιστικής σχέσης κοσμικών δυνάμεων και σε μια αναζήτηση της παλίντωνου αρμονίας που έλεγε ο φιλόσοφος Ηράκητος. Σε αυτό το μοντέλο κυριαρχούν στο σύμπαν τρία διαδοχικά ζευγάρια, ο ουρανός και η γαία ο Κρόνος και η Ρέα, ο Ζεύς και η Ήρα. Ο Ουρανός και η Γε. Στην αρχή του σύμπαντος κυβερνούσε ο Ουρανός, η αρσενική κοσμική δύναμη και Θεός, και η Γε, η θηλυκή κοσμική δύναμη και Θεά. Ο ουρανός εκπροσωπεί το πνεύμα και η γέα την ύλη τις δύο θεμελιώδεις οντότητες στο σύμπαν. Όμως η γέα είναι πυρακτωμένη και δεν μπορεί πάνω της να υπάρξει ζωή. Γι' αυτό και ο ουρανός θυσιάζεται και με τη μορφή της βροχής πέφτει πάνω στη γέα, τη σβήνει και τώρα μπορεί να υπάρξει ζωή πάνω της. Αλλά τα δημιουργήματα της γέας είναι τερατώδη και στην όψη και στη μοχθηρή ψυχή του οι λέλεγες και οι μονόθαλμοι κύκλοπες και όλα αυτά τα τέρατα γεννήθηκαν τότε. Υπάρχει κάποια σχέση με την ιστορία των προϊστορικών ανθρώπων? Ναι, γιατί κοντά στη σημερινή Μεγαλόπολη, για όσους έχετε επισκεφτεί την Αρκαδία στην Πελοπόννησο, αλλά και στον νησί Σάμο, ανακαλύφθηκαν πρόσφατα από τους αρχαιολόγους δύο μεγάλα νεκροταφεία προϊστορικών ζώων μεγάλων διαστάσεων, μαμούθ και άλλα, από τον πλειστόκενο, πιο γνωστό ως εποχή των παγετώνων, που είναι η γεωλογική περίοδος που περιλαμβάνει την χρονική περίοδο 2,5 εκατομμύρια χρόνια έως 11.500 χρόνια περίπου πριν. Όλα αυτά εντυπωσίασαν βαθύτατα τους τότε ανθρώπους. Ο Κρόνος και η Ρέα. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο ζευγάρι στο σύμπαν με τον Κρόνο και τη Ρέα. Ο Κρόνος είναι το τελευταίο και πιο πανούργο παιδί της Γέας και με αυτόν ξεκινάει ο Χρόνος. Ελληνικά Χρόνος, Κρόνος και αρχίζει η ιστορία του σύμπαντος. Ο χρόνος δεν υπήρχε εξ αρχή στο σύμπαν. Η αδερφή και γυναίκα του, Ρέα, γενοβολάει ακατάπαυστα κάθε μορφή ζωής πάνω στη γη και δέντρα και ζώα και πουλιά αλλά και θεούς. Αυτό το τελευταίο δεν μπορεί να το δεχτεί ο φθονερός χρόνος και κατασπαράσει τα παιδιά του για να μην γεννηθεί ποτέ κάποιος που θα του πάρει την εξουσία. Όπως ακριβώς κάνουν και τα ελουροειδή στην εποχή μας. Και γιατί να αλλάξει αυτό το τόσο νατουραλιστικό σύμπαν που το βλέπουμε και στα ζώα γύρω μας. Γιατί το σύμπαν αυτό είναι παράλογο. Γιατί ανακυκλώνεται χωρίς να εξελίσσεται. Γιατί δεν έχει αρμονία η θηλυκή θεότητα γιατί άραγε αυτή είχε τη σοφία να καταλάβει ότι το σύμπαν είναι παράλογο η Ρέα αποφασίζει να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο και να κρύψει τον τελευταίο γιο της, τον Δία, από τον πατέρα του. Γιατί πάνω από τους ίδιους τους θεούς βρίσκεται μια ανώτερη δύναμη, που είναι η ανάγκη. Και αυτή επιβάλλει την αρμονία στο σύμπαν. Ο Ζεύς, μεγαλώνοντας, δημιουργεί από το σώμα του το ίδιο τα αδέρφια του και μαζί επιτίθεται στον πατέρα του και τον ευνουχίζουν. Ναι, δεν το σκοτώνουν, αλλά τον εξορίζουν στην παγωμένη θούλη τη σημερινή Γριλανδία ή Ισλανδία» Πώς γνώριζαν οι προϊστορικοί άνθρωποι αυτές τις απάτητες περιοχές. Και έτσι ξέσπασε ο τρομερός εμφύλιος πόλεμος του ουρανούς με την Τιτανομαχία, όπου οι νέοι θεοί του Δωδεκάθεου πολεμούν τους παλιούς θεούς του Κρόνου σε μια αδιανόητης βίας σύγκρουση. Ο αδερφός του Δία για παράδειγμα, ο θεός Ποσειδώνας, είναι αυτός που κατά τη διάρκεια της γιγαντομαχίας πήρε ένα κομμάτι της Κο στο σημερινό ακροτήριο Κελώνας και με αυτό κατασπλάκωσε τον γίγαντα Πολυβότη και σχηματίστηκε το μικρό νησί της Νησίρου. Αυτό φυσικά σχετίζεται με την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου της Νησίρου το 1886 π.Χ αλλά και τις διαδοχικές εκρήξεις του εδώ και 15.000 χρόνια. Οι γίγαντες, όπως λέει ο Αριστοτέλης, έβγασαν πύρα από το στόμα και έκραζαν αγριότατα και με κάθε τρόπο, γιατί συνδέονται με τα ηφαίστεια. Ο Δίας και η Ήρα παίρνουν την εξουσία στους ουρανούς και τώρα πια φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε μια μόνιμη και αρμονική κατάσταση του σύμπαντος. Ο Δίας εκφράζει την τέλεια αρσενική οντότητα και η Ήρα την τέλεια θηλυκή οντότητα και επομένως και οι δυο τους την τέλεια αρμονία αρσενικού και θηλυκού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της βασιλείας? Η ήπια διακυβέρνηση. Ναι, ο Δίας είναι πανίσχυρος, και μπορεί να κατακεραυνώσει τον οποιονδήποτε, αλλά γενικά η διακυβέρνησή του είναι ήπια. Επιτρέποντας στους ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους σε ένα σταθερό και λίγο πολύ προβλέψιμο περιβάλλον που δεν πολύ ασχολείται με τα ανθρώπινα. Γιατί αυτή η αναζήτηση της υπιότητας, τη σχέση έχει με την σταθεροποίηση του κλίματος μετά την τελευταία παγετονική περίοδο και το λιώσιμο των πάγων, η ισορροπία αρσενικής και θηλυκής οντότητας αλλά σε περισσότερες της μίας εκδοχές. Γιατί αυτός ο πλουραλισμός είναι μια απλά φλίαρη πολυτέλεια ή είναι μια εκβάθυνση και κλεπτισμός της σκέψης. Η αντίληψη της αρμονίας ως τελικού σκοπού του σύμπαντος. Αφού έχει κατακτηθεί στους ουρανούς αυτό το αρμονικό ζευγάρι, δεν υπάρχει κανείς λόγος για ένα τέταρτο ζευγάρι. Η απειλή του Προμηθέα Δεσμότη. Και ενώ όλοι είχαν καθυσυχάσει με το τελευταίο κοσμολογικό μοντέλο, έρχεται ξαφνικά ένας τραγικός ποιητής, ο μεγάλος Εσχύλος, και με την τραγωδία του Προμηθέας Δεσμότης, ταράζει και πάλι τα νερά βασισμένο σε μια αρχαία παραλλαγή του μύθου ο, προ... ο Προμηθέας που είναι αλυσοδεμένος από το Δία στα βράχια του όρους Καυκάσου απειλεί το Δία ότι θα υπάρξει και τέταρτο ζευγάρι ουρανού και αυτό θα χάσει την εξουσία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γιατί να πέσει ο Δίας από την εξουσία στους ουρανούς. Τι είδου άλλη αρμονία μπορεί να υπάρξει για να δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Είναι απλά μια φαντασίωση του ποιητή. Μα ο μύθος του Προμηθέα προηγείται του ποιητή. Η λύση στο γρίφο πρέπει να αναζητηθεί σε ένα νέο καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του σύμπαντος. Και αυτό είναι η παρουσία του ανθρώπου και του ανθρώπινου πολιτισμού στη γη. Αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί ούτε ο ίδιος ο Δίας. Γιατί τότε η ανάγκη θα προκαλέσει την πτώση του από τους ουρανούς και τη θέση του θα καταλάβουν οι άνθρωποι. Και που το ξέρει αυτό το μυστικό ο Προμηθέας και γιατί είναι δεμένο στον Κάφκασο. Ο Προμηθέας δεν είναι γέννημα και αδερφός του Δία. Επομένως ο Δίας δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε να ελέγχει τη σκέψη του όπως συμβαίνει με άλλους θεούς. Ο Προμηθέας ανήκει στην προηγούμενη γενιά του Κρόνου, είναι ένας Τιτάνας και αδερφός του Άτλαντα. Αλήθεια, ο Άτλαντας υπήρξε ποτέ και ήταν ο παλιός βασιλιάς και θαλασσοκράτορας που έλεγχε τις ακτές του Μαρόκου και τον Ατλαντικό ωκεανό. Επιπλέον, ο Προμηθέας ήταν αυτός που βοήθησε τους νέους θεούς του Δωδεκάθεου Θεού να επιβληθούν στους παλιούς θεούς του Κρόνου. Επομένως, ήταν ο μόνος που μπορούσε να γνωρίζει μια αλήθεια που αγνοούσε ο Δίας. Ο Προμηθέας επίσης έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους και τους έδωσε το μέσο για να φτιάξουν πολιτισμό. Άλλη μια προδοσία ενάντια στους 12 θεούς, αλλά τι σχέση έχει αυτό με το ότι ήταν δεμένο στον Κάφκασο. Μα γιατί εκεί συνέβη η μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της προϊστορικής εποχής. Οι Καυκάσιοι σιδηρούργοι κατάφεραν να δημιουργήσουν φωτιές των 1580 βαθμών Κελσίου για την επεξεργασία του σιδήρου Σατσάλι, αντί για τις φωτιές των μόλις 1085 βαθμών Κελσίου για την επεξεργασία του Χαλκού. Έτσι, οι νέοι άνθρωποι του Σιδήρου κατέκτησαν εύκολα τους Μυκηναίους και τους λαούς του Χαλκού και φτάσαμε στα ιστορικά χρόνια με την κάθοδο των Δωριέων το 1100 π.Χ. Οι μεγάλες ιστορικές αλλαγές φέρνουν μεγάλες ανατροπές στη μυθολογία. Και γιατί οι νέοι θεοί ήταν 12? η προϊστορική μαγική αριθμή 12 και 50. Γιατί ο Όμηρος περιγράφει μόνο τις τελευταίες 50 ημέρες του Τροϊκού Πολέμου και γιατί οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12. Αυτοί οι δύο αριθμοί είναι μαγικοί από τα βάθη της προϊστορίας του ανθρώπου. 12 είναι οι μήνες του έτους, δηλαδή η πανσέλινη του έτους και 50 είναι οι σεληνιακές εβδομάδες του έτους. Ας δούμε τώρα το δωδεκάθεο από άλλη πλευρά. Όλη η κοσμογονία περιστρέφεται γύρω από το ζευγάρι ήλιος και σελήνη. Ο θεός του αρσενικού ήλιου ήταν ο Απόλλωνας. Γι' αυτό και η ισχυρότερη θεότητα αρχικά ήταν ο Απόλλωνας και όχι ο Δίας. Απολώνια θρησκεία. Θα ξαναδούμε στην αστρονομία το περίφημο άρμα του Απόλλωνα με τα τέσσερα άλογα, τέσσερις εποχές με το οποίο διατρέχει καθημερινά τον ουρανό από Ανατολή σε Δύση. Ο Απόλλωνας έχει 50 αγελάδες στο νησί του που ούτε γεννούσαν ούτε πέθαιναν. Γιατί? Για να κατέχει μόνιμα αυτό τον αριθμό που του έδινε τη μαγική δύναμη να είναι ο παντοτινός σύζυγος της Ελλήνης και κυρίαρχος του ουρανού. Όμως οι δώδεκα σύντροφοι του Οδυσσέα, πεινασμένοι και για διασκέδαση και παρά τις προειδοποιήσεις του Μάντι τη Ρεσία, έφαγαν μια μέρα μία αγελάδα και αυτές έγιναν 49 την ώρα που ο Οδυσσέας κοιμόταν. Έξαλλος ο Απόλλωνας δεν τιμωρεί τον Οδυσσέα αλλά σκοτώνει τους δώδεκα συντρόφους του. Χωρίς τους 12 συντρόφους του, ο Οδυσσέας χάνει τη μαγική του δύναμη και γυρνάει στο νησί του φτωχός και άγνωστος και για να την ξαναβρει πρέπει να περάσει το βέλος του ανάμεσα σε 12 πελέκεις. Τότε με την ανανεωμένη μαγική του δύναμη μπορεί να σκοτώσει τους 50 μνηστήρες Σπινελόπης από τους οποίους κανείς δεν μπορούσε να την παντρευτεί γιατί οι υπόλοιποι 49 χωρίς μαγική δύναμη θα ήταν καταδικασμένοι να πεθάνουν. Άρα, όποιος κατέχει τους μαγικούς αριθμούς είναι κυρίαρχος του ουρανού. Ναι, αλλά και όποιος τους κατέχει εδώ κάτω στη γη είναι επίσης κυρίαρχος του ενός έτους. Ενιαυτός, όπως του 2024 μετά Χριστό κλπ. Οι ενιαυτοί αλλάζουν κάθε χρόνο και δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις τη μαγική σου δύναμη. Όμως υπάρχουν κόλπα για να το πετύχεις. Ο βασιλιάς της Τρίας ο Πρίαμος είχε 50 γιους και 50 κόρες και η πόλη του είχε 50 πύλες. Αρκούσε να πεθάνει ένα παιδί του ή να πέσει μια πύλη και θα έχανε τη μαγική του δύναμη. Μετά από 10 χρόνια πολιορκίας ο Αχιλέας που είχε 50 πλοία με 50 κοπηλάτε στο καθένα, σκοτώνει τον Έκτορα, τον γενναιότερο γιο του και ο παμπώνυρος Οδυσσέας κρύβεται με τους 12 συντρόφους του στην κοιλιά του Δούριου Ήπου και καταστρέφουν μια πύλη της τρία. Η πόλη πέφτει αμέσως έχοντας χάσει τη μαγική της δύναμη και οι Έλληνες γίνονται ενιαυτοί. Αυτά συμβαίνουν ακριβώς την πεντηκοστή ημέρα του πολέμου μα και ο ίδιος ο Τροϊκός Πόλεμος έγινε για τους ίδιους μαγικούς λόγους σύμφωνα με το προϊστορικό υπόβαθρο. Γιατί έγινε ο πόλεμος? Για την αρπαγή της Ελένης. Ποια είναι η Ελένη μαγικά? Το όνομα Ελένη βγαίνει από τη Σελήνη. Σελήνη, Σελάνα, Ελάνα, Ελένη. Άρα οι Τρώες έκλεψαν τη Σελήνη, δηλαδή τη μαγική δύναμη των Ελλήνων και αυτοί για να την πάρουν πίσω έπρεπε να κάνουν ένα ολόκληρο πόλεμο αλλιώς θα χάνονταν. Επομένως οι θεοί έπρεπε να είναι 12 και κανένας από αυτούς δεν μπορούσε να χαθεί. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η απόλυτη ισορροπία και ισοτιμία αρσενικών και θηλυκών θεοτήτων με τον Δία πρώτο μεταξύ ίσων. Και όλοι αυτοί οι θεοί γεννήθηκαν στην Αρκαδία γύρω από τον κεντρικό βουνό της Πελοποννήσου. Για παράδειγμα, ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, γεννήθηκε στο Αλήσιον όρο της Μαντίνιας, ο Δίας στο Λύκαιον Όρος, ο Πάνας στο Μέναλο κλπ. Είναι τυχαίο? Όχι, γιατί όπως είδαμε η Αρκαδία είναι η περιοχή που επιβίωσε από τους παγετώνες και η κάτοικοι τη ήταν οι ίδιοι για χιλιάδες χρόνια, κατά ανθρωπολόγους πάνω από 200.000 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχαίοι Αρκάδες είχαν μια απίστευτη πρωτοτυπία στην τοπική μυθολογική παράδοση, την τόσο πλούσια για κάθε περιοχή της Ελλάδας, αλλά δεν είχαν καταγωγικό μύθο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ένα μύθο για το πώς και από πού ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι αυτής της περιοχής, όπως συμβαίνει σε κάθε μυθολογία ενό τόπου, όπως για παράδειγμα με τους γείτονές τους Σπαρτιάτες που κατέβηκαν εκεί με τους δωρείς. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι 12 θεοί γεννήθηκαν στην Αρκαδία επειδή απλά εκεί ζούσε η πιο παλιά φυλή των Ελλήνων. Το γιν γιάν και η κοσμική δύναμη λι. Το ζεύγος γιν γιάν είναι μία θεμελιώδης έννοια στην κινέζικη φιλοσοφία, αντιπροσωπεύοντας τις αλληλοσυμπληρούμενες και αντίθετες δυνάμεις που διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Το γιν συνδέεται με το σκοτάδι, το θηλυκό, την παθητικότητα και το ψυχρό. Το γιάν με το φως, το αρσενικό, την ενεργητικότητα και τη θερμότητα. Αυτές οι δύο δυνάμεις είναι αλληλοεξαρτώμενες και βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση διατηρώντας την ισορροπία του σύμπαντος. Η κοσμική δύναμη Λή αντιπροσωπεύει τον νόμο ή την αρχή που καθοδηγεί την ροή και την αλληλεπίδραση του γιν με το γιάν. Το λι είναι η δομή και η τάξη που διέπει το σύμπαν, βοηθώντας τη διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Έτσι, το γιν-γιάν εκφράζει τη δυναμική αλλαγή και αλληλεπίδραση, ενώ το ΛΗ αποτελεί το πλαίσιο και το κανονιστικό κανόνα που διευθύνει αυτή την αλληλεπίδραση. Η νευτόνια φυσική που βασίζεται στο ζευγος η Ήλια-Ενέργεια Στο χώρο της σύγχρονης επιστήμης, η νευτόνια φυσική ή κλασική μηχανική, αναπτύχθηκε από τον Ισαάκ Νεύτωνα και ασχολείται κυρίω με τι αρχέ που διέπουν την κίνηση των σωμάτων και τι δυνάμει που ασκούνται σε αυτά. Στη βάση τη βρίσκεται το ζευγος ύλη ενέργεια. Ήλι αναφέρεται στην, στα αντικείμενα που έχουν μάζα και καταλαμβάνουν χώρο. Η ενέργεια είναι η ικανότητα ενός συστήματος να εκτελεί έργο και εμφανίζεται σε διάφορες μορφές, κινητική, δυναμική, θερμική κλπ. Η νευτόνια φυσική βασίζεται στην ιδέα πως η κίνηση της ύλη μπορεί να περιγραφεί από νόμους που σχετίζονται με την ενέργεια και τις δυνάμεις όπως οι τρεις νόμοι της κίνησης του νεύτωνα και ο νόμος παγκόσμια έλξη. Αυτοί οι νόμοι περιγράφουν πώς η ύλη και η ενέργεια αλληλεπιδρούν στο σύμπαν δίνοντας μια βάση για την κατανόηση της φυσικής πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα βλέπουμε και εδώ ένα ζεύγος δυνάμεων που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ορίζουν τα πάντα στο σύμπαν μας. Η ορφική διδασκαλία του Αυγού και το Big Bang. Μόνο συνοπτικά μπορούμε να αναφερθούμε εδώ στη σπουδαία παράδοση της ορφικής δασκαλίας τον έτερο πόλο της ελληνικής σκέψης που όμως για τους αρχαίους Έλληνες απολάμβανε το μεγαλύτερο σεβασμό. Μια μακραίωνη παράδοση επιστημονικής παρατήρησης και κρυπτικής κωδικοποίησης που φυλάσσονταν ευλαβικά στα μεγάλα μαντεία της Ελλάδας, το μαντείο της Δοδόνης στην Ήπειρο και των Δελφών στον Παρανασό. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις τους και η βαθιά σκέψη τους για το χάος, το σκότο, το κενό και την κίνηση των αστέρων είναι πραγματικά αδιανόητες για την τεχνολογία της εποχής. Πάντως, η βασική του σκέψη για τη γέννηση του σύμπαντος ήταν η θεωρία του αυγού. Όλα τα στοιχεία του σύμπαντος βρίσκονταν στην αρχή εγκλωβισμένα μέσα σε ένα αυγό, το οποίο έσπασε και από εκεί ξεχύθηκαν τα πάντα. Κανένα ζεύγος δυνάμεων δεν εξηγεί το σύμπαν παρά μόνο τη μετέπειτα λειτουργία του. Μπορείτε προφανώς να αναγνωρίσετε τη, σκέψη, τη σχέση μιας τέτοια σκέψης με τη σύγχρονη θεωρία της μεγάλης έκρηξης. Να τονιστεί μονάχα πως και στην ορφική δασκαλία τα όντα δεν υπήρχαν ήδη μέσα στο αυγό, αλλά δημιουργήθηκαν με τα στοιχεία που ήδη υπήρχαν εκεί μετά την έκρηξη. Η μυθολογική έννοια της τεκνοποιίας και η επιβίωση του πνεύματος. Σε πολλές μυθολογίες και παραδόσεις, το παιδί δεν θεωρείται απλώς συνέχεια του γονέα, αλλά και φορέας πνευματικής και ψυχικής κληρονομιάς. Αυτό μπορεί να εκφράζεται με διάφορους τρόπους, όπως η ιδέα της μετενσάρκωσης, όπου το πνεύμα ενός προγόνου επιστρέφει μέσω του απογόνου ή μέσω της πίστης ότι οι αρετές, οι ιδιότητες ή ακόμα και το πνεύμα ενός γονέα ζούνε μέσω των παιδιών του. Επομένως, τα παιδιά του Δία και της Σύρας δεν είναι απλώς δημιούργημα της φαντασίας των ανθρώπων που προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν μια γοητευτική ποικιλία θεϊκών πλασμάτων πρέπει αντίθετα να θεωρείται μια συστηματική προσπάθεια να διερευνήσουν λεπτότερες αποχρώσεις του αρχικού πνεύματος των γονέων. Για παράδειγμα, η Αθηνά που γεννιέται κατευθείαν από το κεφάλι του Δία είναι η έκφραση του μαχητικού πνεύματος, αλλά όχι με τον τρόπο του πολεμιστή Άρη. Το πνευματικό παιδί της υπόλοιπης Αθήνας είναι η κοινωνία της ισότητας και της δημοκρατίας της εξωστρέφειας και της ανεκτικότητας. Είναι δηλαδή μια όψη, αλλά και το πιο γοητευτικό για μας μέρος του πνεύματος των γονιών της. Γι' αυτόν τον λόγο, καθένας από τους δώδεκα θεούς είναι τόσο διαφορετικός από τον άλλον. Γιατί επιθυμούμε να συλλάβουμε το πνεύμα του σύμπαντος στην τεράστια ποικιλία εμφάνισής του και όχι ως μια μονοδιάστατη ύπαρξη. Η Δαρβίνια θεωρία της εξέλιξης των ειδών και της βέλτιστης εκδοχής. Τα είδη εξελίσσονται μέσω της διαδικασίας της φυσικής επιλογής. Η βέλτιστη εκδοχή, η optimality theory, είναι μια επέκταση της ιδέας της φυσικής επιλογής, η οποία προτείνει ότι οι οργανισμοί εξελίσσονται προς τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για επιβίωση και αναπαραγωγή, δεδομένων των περιορισμών και των πιέσεων του περιβάλλοντος. Αυτή η εκδοχή εξετάζει πώς οι οργανισμοί εξορροπούν τα κόστη και ωφέλη των στρατηγικών που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τη μέλη στη δυνατή επιτυχία στο περιβάλλον τους. Οι θεοί του Ολύμπου λοιπόν μπορούν γενικά να θεωρηθούν ως η βέλτιστη εκδοχή των ανθρώπων, μια προβολή σε ιδανική κατάσταση όλων των χαρακτηριστικών που έχουν οι ίδιοι άνθρωποι. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνείδηση αυτής της σχέσης, όπως ο φιλόσοφος Ξενοφάνης που έλεγε. Οι Αιθίωπες φαντάζονται τους θεούς τους μαύρους και με πλακουτσωτές μύτες, ενώ οι Θράκες φαντάζονται τους θεούς τους ξανθούς και με μάτια. Για πολλούς βέβαια αυτός ο ανθρωπομορφισμός θεωρείται ένα μειονέκτημα της θεολογικής σκέψης. Όμως, αν διερευνήσει κανείς βαθύτερα τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των θεών, θα κατανοήσει τη βαθιά σκέψη που κρύβεται πίσω από τη μορφή τους. Η αρμονία, η συμπερίληψη, η βιοπικιλότητα και η ανάγκη είναι σίγουρα πλευρές μιας πολύ αξιόλογης Θεολογίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής θρησκείας Το φιλελεύθερο πνεύμα που επιτρέπει τον εμπλουτισμό της ακόμα και με ξένες θεότητες Οι θεοί των Ελλήνων δεν είχαν την έδρα τους πέρα και έξω από τη γη Οι θεοί γεννήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο ίδιο περιβάλλον που ζούσαν και οι άνθρωποι Οι θεοί διαφοροποιούνται από τους ανθρώπους σε δύο σημεία είναι αθάνατοι, δεν έχουν ανάγκη τροφής. Θεοί ή άνθρωποι του παρελθόντος. Σε έναν προφορικό πολιτισμό, η γνώση του παρελθόντος εξασφαλίζεται βέβαια με θρύλους, που αναπαράγουν μεγάλα κατορθώματα των κοινωνιών και μνημονεύουν για πάντα τους μεγάλους ήρωες που ηγήθηκαν αυτών των κατορθωμάτων. Θα μπορούσαμε να δούμε σε μια άλλη διάλεξη ότι πίσω από αυτή τη σειρά των κυρίαρχων του ουρανού κρύβονται θρηλυκά πρόσωπα και ολόκληροι λαοί. Προς το παρόν θα αναφερθούμε μόνο στον Τιτάνα Κρόνο. Οι Τιτάνες ήταν η γενιά που έδιωξε τον ουρανό και τη γενιά του και κατέλαβε την εξουσία. Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, στην βιβλιοτέκα ιστορικά πρώτος αιώνα π.Χ. ο Κρόνος ήταν ο μεγαλύτερο όλων των Τιτάνων και έγινε ένα μεγάλο εκπολιτιστή βασιλιά που έβγαλε από την αγριότητα του υπηκόου του και του έκανε να ζουν πολιτισμένα. Θεωρείται μεγάλο θαλασσοπόρος και θαλασσοκράτορα τόσο στη Μεσόγειο όσο και στον Ατλαντικό ο Ισίωδος τον αναφέρει ως το βασιλιά των νησιών των Μακάρων στον Ατλαντικό, οι Αζόρες νης. Ο Κρόνος λοιπόν μετά την εκδίωξή του από την Ελλάδα έφτασε στα πέρατα του κόσμου για να αναπτύξει μεταλλευτικές και εμπορευτικές δραστηριότητες. Διέδωσε τον πρώιμο αρχαιολινικό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου. Κρόνιο Πέλαγος λεγόταν η θάλασσα του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού. Ο σπουδαίος Πλούταρχος, 50 με 120 μετά Χριστό, ήταν γνώστης όλων των μυστικών που φυλάσσονταν στο μαντίο των αδελφών και φυσικά των αργοναυτικών, των ορφικών που θα δούμε σε άλλη διάλεξη. Στα ηθικά του, στο κεφάλαιο για το πρόσωπο που εμφανίζεται στην επιφάνεια της σελήνης, 24 4.26 αναφέρει ότι ο Κρόνος βασίλεψε αρχικά στη Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως εξόριστος σε κάποιο νησί δυτικά των Βρετανικών νησιών. Εκεί κατοικούσε η Καλυψό, η κόρη του Άτλαντα. Το νησί λέγεται Ογυγία και απέχει δρόμο πέντε ημερών από τα Βρετανικά νησιά δυτικά. Η Ογυγία επομένως είναι η σημερινή Ισλανδία, αν ξεκινήσει κανείς από το δυτικότερο νησί των Ίσων Φερόε, που ακόμα και σήμερα λέγεται Μικίνες. Πώς όμως ο Κρόνος και ο λαός του έφτασαν τόσο μακριά, αυτό ανήκει στην ιστορία του Ηρακλή και δεν έχουμε σήμερα χρόνο γι' αυτό. Συμπέρασμα. Η αρχαία ελληνική μυθολογία έχει τόσο μεγάλο πλούτο γιατί έρχεται από πολύ παλιά. Τα ζευγάρια στον ουρανό μπλέκονται με την ιστορία μεγάλων συγκρούσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο προϊστορικός κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος από τα στενά όρια της Ελλάδας και φτάνει μέχρι και πέρα από τον Ατλαντικό. Οι Τιτάνες, Κρόνος, Άτλαντας, Οκεανός και η θρηλυκή ιστορία τους δεν μπορούν να εξεταστούν στα στενά χρονικά όρια μιας διάλεξης. Αλλά δεν ήταν μυθικές κατασκευές. Η μυθολογία είναι μια συμπίκνωση μιας μακραίωνης ιστορίας και ταυτόχρονα διαποτίζεται από μια μεγάλη θρησκευτική ιδέα που στην περίπτωσή μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία αρσενικής και θηλυκής δύναμης στο σύμπαν γιατί όποια υπερισχύσει από τις δύο θα δημιουργηθεί ένας κόσμος τεράτων και ασχήμια. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου ένα ταξίδι τόσο βαθιά στο χρόνο και τόσο σύγχρονο στη σκέψη.